ανοίγει. Και τίρα, τίρα, πάντα. Ο ρόλος μου στην όπερα Λεόντιος και λένε να γράψω αυτή την όπερα. Είναι τόσο απλό όσο αυτό. Έκατσα 2-3 χρόνια από τη ζωή μου, ίσως, και δούλεψα πάρα πολύ, πολύ. Ξεκινώντας να δουλεύω με τον λιμπρετίστα, φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο κείμενο και σιγά σιγά ξεκίνησα να χτίζω αυτό το πράγμα. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο. Δηλαδή, είναι ένα περίπλοκο σχέδιο. Πολύ κουραστικό επίσης. Γιατί περιέχει πολλούς ανθρώπους, πολλές δυναμικές, μεγάλη έκταση και παρόλα αυτά πρέπει να έχει ενότητα και να εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Οπότε, για μένα τώρα είναι και μια στιγμή στην οποία σιγά σιγά το βλέπω να γίνεται από εκεί που ήταν μέσα στο κεφάλι μου, ξαφνικά να πραγματοποιείται μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε. Ποιος είμαι, ο λογισμός μου, τι ήθελα να είπω, ήθελα τι να είπω. Εγώ σκηνοθετώ πρώτη φορά και εγώ στη ζωή μου μια όπερα. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το έχει συνθέσει ο Κορνήλιος της Ελαμψής, με τον οποίο δουλεύουμε τουλάχιστον 9 χρόνια μαζί και πάνω στο συγκεκριμένο τελευταία περίπου 6 χρόνια. Ξεκίνησα ένα πείραμα που κάναμε οι δυο μας στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών το 2011-12 ξεκίνησε, με ηθοποιούς παιδιά της Δραματικής Σχολής τότε και πια έχει καταλήξει να είναι μια ολοκληρωμένη όπερα με καινούριο λιμπρέτο, γραμμένο εξ αρχής. Είναι μοναδικό υλικό. Νομίζω ότι μένεις άφωνος μπροστά στο πόσο καινούριο είναι. Αισθάνομαι δηλαδή ότι είναι σαν ένα πολύ σύγχρονο θέατρο που οι νέοι άνθρωποι το αισθάνονται πολύ πιο δίπλα τους από ότι μια κλασική όπερα.